Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλώς ήρθατε στο 10. Νέα πρόεδρος της Δημοκρατίας, η Εκατερίνη Σακελαροπούλου, με 261 ψήφους, η πρώτη γυναίκα που αναδεικνύεται στο ΗΠΑ το πολιτιακό αξίωμα. Στον Ταβός ο Πρωθυπουργός, με τριπλή ατζέντα, περιβάλλον, οικονομία αλλά και εθνικά θέματα. Νέες προκλήσεις από την Τουρκία. Συναγερμός στην Ελλάς για τον παράσπυρ πωλήσεων γιοταχή αυτοκινήτων σε διαφορετικές περιοχές της Αθήνας. Καλεσμένοι μας απόψε είναι ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Ο κύριος Δημήτρης Βίτσας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην αναπληρωτής Υπουργός Αμήνης. Καλώς ήρθατε και είσαστε και αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου. Καλά, εντάξει, ο Δημήτρης Βίτσας. Όχι. Αλλά επειδή ήσασταν τώρα μπροστά στην ανακοίνωση που έκανε ο κύριος Στασούλας στην κυρία Σακελαροπούλου, θα σας εκμεύσουμε κάποιες λεπτομέρειες. Εγώ σας ευχαριστώ που θυμηθήκατε ότι ήμουν και αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας 3 χρόνια. Γιατί μου έχει μείνει το μεταναστευτικής πολιτικής. Όχι μόνο στην ποιήση και σε Αριστοτέλη και σε διάφορα άλλα. Ετοιμαστείτε δηλαδή. Είναι επίσης μαζί μας ο Γιάννης Πιταράς, δημοσιογράφος, συμπαρουσιαστής της πρωινής εκπομπής της ΣΕΡΤ από τις 6, που προτείνω σήμερα να μετονομαστεί και θα την λέμε Γιάννη, για σήμερα τουλάχιστον, από τις 6 το πρωί έως τις 10 και κάτι το βράδυ. Καλώς ήρθες. Μακάρι να τελειώναμε 10 και κάτι, αλλά νομίζω θα τελειώσουμε. 11 και κάτι. Τι ώρα ξεκινά, κύριε Πιταρά? 4 είναι μια καλή ώρα. Μην φύγεις τότε. Δεν χρειάζεται να μετακινηθείς απόψε. Δεν υπάρχει λόγος να μην φύγεις. Αυτή τη βαλίτσα που είδα στο διαφημιστικό δεν την έχεις μαζί σου? Τις έχουμε εδώ για ώρα ανάγκης, έτσι κι αλλιώς. Να καλησπερίζω επίσης και τον κύριο Γιάννη Κουτσομίτη, που είναι αρθρογράφος και διευθυντής του ιστότοπου Κάπα Νιούς. Καλησπέρα σας. Και να πω ότι στη διάρκεια της εκπομπής μας θα συνδεθούμε με τον κύριο Ξενοφόντα Κοντιάδη, που είναι καθηγητής συνταγματικού δικαίου και πρόεδρος του Ιδρύματος Τσάτσου. Τώρα, η ομάδα του 10 είναι εδώ, με μια μικρή απώλεια. Είναι ο Ηλίας Κανέλης, η Κατερίνα Γαλανού, ο Αντώνης Δελατόλας απουσιάζει. Ξεκινάμε για να πάμε στον κύριο Κουτσομίτη, που δεν έχει μιλήσει καθόλου. Κοιτάξτε, είπε πριν ο κύριος Κερίδης ότι γυρίζουμε σελίδα. Αναφέρεται στο γεγονός, φαντάζομαι, της επιλογής, της συγκεκριμένης πρότασης μάλλον, στην οποία κατέληξε η Νέα Δημοκρατία, αλλά αναφέρεται και στην συνένεση η οποία επετεύχθη, η οποία ήταν μια ευρεία συνένεση, που δεν είναι πολύ συνηθισμένη για τη δική μας την πολιτική κουλτούρα. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω εάν ήταν μια συνένεση αλλά καρτ κατά τη γνώμη σας, ή αν αυτό το πράγμα μπορεί να έχει και συνέχεια. Ήδη στον εκλογικό νόμο δεν έχουμε συγκλήσεις, εν πάση περιπτώσει. Θεωρώ ότι η εκλογή της κυρίας Σακελαροπούλου σηματοδοτεί και κάτι ευρύτερο. Έχει να κάνει με το σεβασμό του κράτους δικαίου στη χώρα. Η κυρία Σακελαροπούλου υπήρξε σε όλη της τη θητεία θεματοφύλακας του κράτους δικαίου, όπως εκφράζεται από το Σύνταγμα και τους νόμους της χώρας. Θα έλεγα δυστυχώς σε αντίθεση με τον προκάτοχό της, για τον οποίο υπάρχουν μελανά σημεία γύρω από την τήρηση του κράτους δικαίου και την προσπάθεια της εκτελεστικής εξουσίας να διαβρώσει τη δικαστική εξουσία. Σε αυτό νομίζω σηματοδοτεί και η επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη μια μεγάλη αλλαγή. Νομίζω ότι και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ υπήρξαν συζητήσεις για το τι αντιπροσωπεύει τελικά αριστερά. Αντιπροσωπεύει μία συνύπαρξη του λαϊκισμού, της προσπάθειας διάβρωσης των δημοκρατικών εξουσιών, ή είναι ένα κόμμα απόλυτα προσιλωμένο στο Σύνταγμα και το κράτος δικαίου? Θεωρώ πολύ θετική την αλλαγή στάσης του κόμματος υπέρ της κυρίας Σακελαροπούλου και ελπίζω όλη αυτή η αλλαγή να σηματοδοτήσει και μια νέα φυσιογνωμία της αριστεράς, η οποία θα φύγει από τον βολονταρισμό και από το κινηματικό
αν θέλετε, χαρακτήρα και θα πάει σε μια πιο θεσμική αντιμετώπιση της πολιτικής, η οποία έλειψε τα προηγούμενα χρόνια πραγματικά. Όταν λέτε ο πρωτοκάτοχος, εσείς ποιον εννοείτε, τον κύριο Παπλόπουλο? Βεβαίως. Ότι σαν πρόεδρος μπήκε μέσα στα... Είναι πολύ γνωστές οι σχέσεις του με τις προηγούμενες διοικήσεις και του Αρείου Πάγου και την κυρία Θάνου και προσπάθειες διάβρωσης της δικαστικής εξουσίας. Δηλαδή πώς τη διάβρωσε? Όλα αυτά το ρεπορτάζ. Και βρέθηκε η κυρία Σακελαροπούλου να είναι στο Συμβούλιο της Επικρατείας Επικεφαλής. Αυτή είναι πολύ καρδιά. Με πρόεδρο τον κύριο Παυλόπουλο. Αλλά μετά τα διαβρώσαν, τα διαβρώνε. Η κυρία Σακελαροπούλου και επιστημονικά και δικαστικά βγήκε πρώτη από την διάσκεψη των προέδρων. Δεν θυμάμαι αν συμμετείχε. Μα εγώ τη έχω πλήρη σεβασμό και πλήρη εμπιστοσύνη. Δεν συζητάω αυτό πράγμα. Εγώ δεν συζητάω για την κυρία Σακελαροπούλου. Συζητάω για τον κύριο Παυλόπουλο και δεν δέχομαι αυτό που λέτε. Γύρω από τον ρόλο του Προέδρου της Δημοκρατίας σε σχέση με την προσπάθεια διάβρωσης της δικαστικής εξουσίας και της σχέσης του. Να μην βλέπουμε μερικά πράγματα. Τώρα με συγχωρείτε. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο κύριος Κερίδης δεν εξανίσταται, αλλά αυτό είναι το δικό. Αλλά λέω το εξής. Συγγνώμη. Ο κύριος Παυλόπουλος είναι πανεπιστημιακός δάσκαλος. Από τα χέρια του έχουν περάσει άνθρωποι οι οποίοι τώρα είναι δικαστές, έτσι είναι και. Δηλαδή, η Κιλία Σακελαροπούλου και εγώ έχουμε την ίδια ηλικία ακριβώς. Mm-hmm. Άρα, μπήκαμε μαζί στο Πανεπιστήμιο, στην ίδια σχολή κτλ. Τότε ήταν καθηγητής μας ήδη ο κύριος Παυλόπουλος. Το γεγονός ότι. Θα αυτοκτονήσει με αυτό που είπε ο κύριος Παυλόπουλος. Το ξέρει, τα έχουμε πει. Θέλω να πω ότι είναι μεγαλύτερο σας. Είναι, τι να κάνουμε τώρα. Νέος καθηγητής ήταν. Λοιπόν. Σώσατε με τον νέος καθηγητής. Ήταν από πολύ. Κύριε Βίτσα, αντιπροσωπεύει ο κύριος Παυλόπουλος. Μία να έχουν και μια εμπειρία μεγάλη. Αλλά σας λέω εγώ το εξής. Άρα ήξερε κόσμο, τον ήξερε κόσμος, αλλά. Εγώ 4,5-5 χρόνια τώρα, όχι απλώς είδα το αντίθετο. Είδα μια προσπάθεια ακριβώς επίξερε, σαν καθηγητής, σαν υπουργός εσωτερικών, σαν προηγούμενος υπουργός, δεν ξέρω αν έκανε υπουργός δικαιοσύνης, δεν μπορώ να καλέσω την μνήμη του, να μείνει πάρα πολύ μακριά από αυτού του είδους της διαδικασίας. Το ρεπορτάζ λέει ότι δεν έμεινε μακριά, αλλά για να πω και κάτι θετικό, θεωρώ ότι το διάστημα 5 με 7 Ιουλίου το 2015 υπάρχουν, η συνεισφορά. Εγώ από εσάς τα ακούω. Δεν έχει κάτι, δεν υπάρχει κάτι που έχει γραφτεί ή έχει λεχθεί και δεν υπάρχει και κανενός είδους καν νήξη από πλευράς κάποιου πολιτικού κόμματος για αυτό που λέτε. Σέβομαι τις πηγές σας, σέβομαι την κρίση σας, αλλά απλώς το διευκρινίζω. Εγώ, δεν υπάρχει κάτι το οποίο είναι επιλείψιμο, αλλά είναι μια διαφορετική αντίληψη των σχέσεων της εκτελεστικής εξουσίας με τη δικαστική εξουσία. Όμως θέμα με αυτό που είπατε του πριν. Πάντως το καλοκαίρι το περασμένο με την ηγεσία. Αντίσταση, ναι. Στις όποιες μεθοδεύσεις. Εγώ ας δείξουμε. Κοιτάξτε, αν μου επιτρέπετε ένα τελευταίο. Αυτό, γιατί, για να είμαι προσκλήθηκα να μιλήσω κι εγώ. Θεωρώ ότι το διάστημα 5 με 8 Ιουλίου του 2015 είχε πάρα πολύ θετική και κρίσιμη συνεισφορά ο κύριος Παυλόπουλος στη διατήρηση της χώρας στην Ευρωζώνη. Έκανε πολύ κρίσιμα τηλεφωνήματα σε ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κύριο Ολάντ και σε άλλους ηγέτες και προσπάθησε πολύ έντονα και από ό,τι έχω και το ρεπορτάζ μου ήταν πολύ σημαντική η συμβολή του ώστε η χώρα να μην κατρακυλήσει έξω από την Ευρωζώνη. Νομίζω ας μείνουμε σε αυτό με την έννοια ότι και ο κύριος Βίτσας παραδέχεται από την έτσι, ένταση της υποστήριξης προς τον κύριο Παυλόπουλο την οποία εγώ θεωρώ και μέρος μιας αυτοκριτικής και μεταμέλειας ότι μας γλίτωσε ως ένας πολύ καλός πρόεδρος όπως το υπογραμμίζεται από τα χειρότερα στα οποία μπορούσαμε να είχαμε περιπέσει επί ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτοκριτική να κάνω. Μια κουβέντα και από τον κύριο Κουτσομίτη. Θέλω να σας χιλιοπαρακαλέσω να πάμε και στο επόμενο θέμα μας. Θα έλεγα, γιατί σας έχω πολύ ωραία ρεπορτάζ, δεν είναι πολιτικό, δηλαδή, η Κατερίνα. Το ζήτημα είναι καθαρά χάραξης αμυντικής πολιτικής. Οι κόκκινες γραμμές έχουν να κάνουν καθαρά με τους κανόνες εμπλοκής των ενόπλων δυνάμεων σε περίπτωση επέμβασης ή παρεμβολής τουρκικών γεωτρήσεων ή πλατφόρμας στην ελληνική ΑΟΣ. Μέχρι πρόσφατα το δικό μου ρεπορτάζ έλεγε ότι υπήρχε μια αμφισημία μέσα στην κυβέρνηση για το πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα. Πλέον θεωρώ με βάση το ρεπορτάζ ότι υπάρχει μια απόφαση της κυβέρνησης για το ποια είναι τα σενάρια τα οποία θα ακολουθήσει στην περίπτωση που η Τουρκία κάνει το Α, το Β, το Γ. Και επίσης θεωρώ ότι αυτά δεν πρέπει να συζητηθούν σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Είναι ζητήματα κρατικά μυστικά, είναι ζητήματα εθνικής ασφάλειας τα οποία πρέπει να συζητηθούν σε απόλυτα εμπιστευτικό επίπεδο.
Τα υπόλοιπα, την πολιτική παρέμβαση που θα κάνει η χώρα στα διεθνή φόρα, σαφέστατα υπάρχει συμφωνία πολιτική και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης πλέον και η κυρία Γεννηματά συμφωνούν απόλυτα ότι πρέπει να υπάρξει μια διαβούλευση με την άλλη πλευρά, να δούμε αν υπάρχει το πλαίσιο σύνταξης ενός συνυποσχετικού για τα χωρικά ύδατα, για το Αιγαίο και για την ΑΟΣ, και από εκεί και πέρα, αν υπάρξει το συνυποσχετικό, να πάμε από κοινού στη Χάγη. Νομίζω εκεί δεν υπάρχει συμφωνία στις πολιτικές δυνάμεις. Mm-hmm. Διαφωνία, συγγνώμη. Δεν υπάρχει διαφωνία. Για παράδειγμα, αν γυρίσω τώρα και πω στον κύριο Κουτσομίτη, μα τι λέτε, κύριε Κουτσομίτη, οι κανόνες εμπλοκής είναι ένα βιβλίο ολόκληρο, υπάρχει κτλ. Όμως ο κύριος Κουτσομίτης έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Λοιπόν, θέλω να σας παρακαλέσω μια κουβέντα και από εσάς, γιατί θα πρέπει να κλείσουμε. Θα έλεγα ότι βλέπουμε ότι οι ενέργειες της ελληνικής αστυνομίας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έχουν επιφέρει μια αλλαγή στρατηγικής στις ομάδες που πιστεύουν στην ένοπλη βία, διότι σαφέστατα αφορά τέτοιες ομάδες. Θεωρώ ότι πλέον πρέπει να υπάρξει και ένας αναστοχασμός του νομικού πλαισίου για το πώς γίνεται η φύλαξη των αστικών ιστών. Σε αυτό το σημείο το λένε και εγκληματολόγοι και η ελληνική αστυνομία, ότι δεν έχουν αρκετά εργαλεία για να μπορέσουν να προφυλάξουν την περιουσία των πολιτών. Δεν είναι μόνο η δικαστική διαδικασία των δραστών οι οποίοι πρέπει να δικαστούν και να επιμεριστούν ποινές. Πρέπει να υπάρχει προστασία της ιδιωτικής περιουσίας. Αυτή τη στιγμή όποιος θέλει και οτιδήποτε, έτσι, και δεν υπάρχει δυνατότητα προφύλαξης.